Τέλος λοιπόν και με τις ζάτες, έκατσα μέχρι αργά το βράδυ χθες να τις ετοιμάσω για να μπορέσω να τις βάλω πάνω σήμερα. Το αποτέλεσμα άκρος ικανοποιητικό. Δεν έκατσα να γυαλίσω τις πατούρες, τις έκανα όλες μεταλλικό ασημί. Ήταν η πιο value επιλογή σε θέμα χρόνου και θεωρώ αποτελέσματος. Οπότε αυτή τη στιγμή πάω στον καράζ να πάρω το golf και επόμενη στάση Αγίου Κωνσταντίνου 23 Μαρούσι με μοστάες να μοντάρουμε τα ζαντολάστιχα. Λάστιχα έχω παραγγείλει τα Pirelli P1 Cinturato. Τα είχα φορέσει και στο προηγούμενο golf. Ήτανε πολύ ωραίο λαστιχάκι. Οπότε πάμε να δούμε το αποτέλεσμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετή αγωνία. Έχω στο μυαλό μου πάνω κάτω που θα κάτσει το συγκεκριμένο spec ζάντας. Ωστόσο, έχοντας συνηθίσει το μάτι μου τη 13, θα είναι μια πάρα πολύ ωραία αλλαγή. Έχω φτάσει λοιπόν, πάμε να κάνουμε και ένα κοντινό στις ζάντες με το φως της ημέρας. Έχω φορτώσει, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Memos Tires έχουμε φτάσει. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τωρινό fitment όσο περιμένουμε τη σειρά μας. Το αμάξι φοράει ζάντες σιδερένιες 13x5 με offset 38. Εμείς αυτή τη στιγμή πρόκειται να βάλουμε 15x7 με offset 13, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε μια αύξηση μετατροχίου γύρω στα 10 εκατοστά, 5 από κάθε μεριά. 195-50-15 διάσταση ελαστικών που έχουμε επιλέξει, κάθονται ακριβώς όπως πρέπει στην 7 ζάντα. Οπότε πάμε να μοντάρουμε ελαστικά, να κάνουμε ζυγοστάθμιση και να δούμε το αποτέλεσμα στην πράξη. Έφτασε λοιπόν η στιγμή, ώρα να πάρουν πόδι σιδερόζαντες, χάρης εγγύηση. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος πάντα θα εξυπηρετήσει υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από εδώ. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Το αμάξι πραγματικά μέρα με τη νύχτα έχει πριστεί, έχουν γεμίσει όμορφα οι θόλοι, ωστόσο πλέον είναι πολύ πιο έντονη η ανάγκη να κατέβει τουλάχιστον 3 με 3,5 εκατοστά. Από εκεί και έπειτα με αυτό το fitment θα υπάρχουν προβλήματα, καθότι τα λάστιχα δεν είναι στρετσαρισμένα και θα βρίσκει στους θόλους. Οπότε μέχρι τα 3,5 εκατοστά είμαστε άψογοι και λογικά θα κινηθούμε μέχρι εκεί. Και όπως βλέπετε, η βόλτα με τα καινούργια ζαντολάστιχα ματαιώνεται, όπως και η φωτογράφηση. Ωραία. Δεν πειράζει όμως, γιατί όλα συμβαίνουν για καλό. Επιστροφή στον γκαράζ και πάμε να συνεχίσουμε με άλλες λεπτομέρειες που χρειάζεται το αυτοκίνητο. Με το κομμάτι ζάντας κλείσαμε. Το αποτέλεσμα είναι ήδη μέρα με τη νύχτα. Έχει φωτίσει όλα τα αμάξι. Πρακτικά πέφτει το βλέμμα μας πάνω στη ζάντα, όπου δεν κρύβονται και λεπτές ατέλειες. Για να συμπληρώσουμε το κομμάτι του παζλ, θα προχωρήσουμε στους προφυλακτήρες. Έχουμε τελειώσει με το βάψιμο, το φρεσκάρισμα, γιατί ήταν καμένοι. Σειρά έχουν τα κόκκινα τριμάκια, πρακτικά, για να πάμε ένα βήμα κοντά στο loop GTI. Όπως επίσης, το πλαίσιο της μάσκας, το οποίο θα γίνει και αυτό κόκκινο. Η μάσκα συγκεκριμένη είναι για αλλαγή, καθότι είναι σπασμένη, γενικά έχει στραβοκάτσει πάνω στο αμάξι. Τα φανάρια θα γίνουν κίτρινα και στα μεσαία προβολάκια θα μπουν χέλα καπάκια. Και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τα εργοστασιακά trims, να μπουν κόκκινες γραμμές στο πλάι για να δώσουμε πρακτικά έτσι μία ωραία πινελιά.
Προφυλακτήρες, όπως είπαμε, έχω πάρει τους Manhattan, οι οποίοι είναι εδώ, ωστόσο δεν θα μπουν αυτή τη στιγμή πάνω στο αμάξι, καθότι χρειάζονται βάψιμο και εκτός από αυτούς χρειάζεται βάψιμο και όλο το αμάξι. Οπότε, προκειμένου να μην μπούμε στη διαδικασία να ανοίξουμε και άλλα κομμάτια στα οποία το αμάξι φαίνεται χάλια, θα πορευτούμε με τους στενούς, οι οποίοι και αυτοί έχουν τη χάρη τους, και κάποια στιγμή θα τα πάμε όλα μαζί να κλείσει, που θα είναι και το τελευταίο πρακτικά στάδιο. Έχω τελειώσει με το μόνωμα του προφυλακτήρα, οπότε πάμε να ρίξουμε αστάρι πλαστικών και χρώμα και μέχρι να στεγνώσει να λυθεί ο μπροστινός για να γίνει αντίστοιχη διαδικασία. Συνεχίζουμε με αφαίρεση και αντικατάσταση πρακτικά της μάσκας, η οποία είναι σπασμένη. Το φανάρι του οδηγού είναι γνήσιο και ελαάριστο, ωστόσο όπως θα δείτε του συνοδηγού, εκτός από aftermarket Xiaomi, είναι και αρκετά ταλαιπωρημένο. Ωστόσο αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, καθώς όταν έχεις πολύ πράγμα πρίκα στην άκρη, υπάρχει λύση. Αντικατάσταση λοιπόν του φαναριού, καθώς και των ρυθμιστικών του και όλων των άλλων μερών που το κρατάνε στη βάση τους. Ακολουθεί αφαίρεση και τράμπα των μεταλλικών τριμ από τις δύο μάσκες, τρίψιμο καθώς και βάψιμο στο εμπρόστιο σήμα, και προχωράμε στο να φτιάξουμε τις κόκκινες γραμμές στη μάσκα, για την οποία χρησιμοποίησα ταινία της 3M, η οποία έχει πραγματικά το κατάλληλο πάχος για να κάτσει όπως ακριβώς πρέπει. Στα θετικά λοιπόν, πολύ πιο γρήγορη στην τοποθέτηση από το να μονωθεί και να βαφτεί η μάσκα, ωστόσο το αρνητικό είναι ότι πρέπει να γίνει σε 4 κομμάτια. Έτοιμη και η μάσκα, πάμε να κάνουμε μια πρόβα όσο περιμένουμε να στεγνώσει το σήμα. Πάντως είναι μαγικό πως αλλάζει όλο το αμάξι μόνο με δύο κόκκινες ρίγες. Όπως βλέπετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, ωστόσο σχεδόν όλοι όσοι με ξέρουν ότι έχω μια πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία στα προβολάκια, τα χέλα και κυρίως στα καπάκια τους. Καλή ώρα. Αυτά βέβαια τα έχω φτιάξει στο 3D printer, ο οποίος 3D printer δεν δουλεύει πλέον. Ωστόσο, Golf 2 με τα μεσαία φώτα γυμνά, εμένα δεν μου κάνει, τουλάχιστον στο look που θέλω εγώ να φτάσω. Οπότε, από τη στιγμή που ο 3D printer είναι χαλασμένος, υπάρχει μια λύση ακόμα, η οποία ελπίζω πραγματικά να πετύχει. Έχω ένα σετ γνήσια καπάκια χέλα, τα οποία γενικά είναι σπασμένα. Σαν εξωτερική διάμετρο σίγουρα θα είναι μεγαλύτερα, ωστόσο θα κοιτάξω να κόψω το εξωτερικό κομμάτι σε διάμετρο τόση ώστε να μπορέσει να σφινώσει μέσα στην πατούρα που κάνει η μάσκα στα μεσαία φώτα. Πάμε να δούμε, θεωρώ ότι θα πετύχει. Τελειώσαμε λοιπόν, κλείσαμε με το κομμάτι της μάσκας. Πάμε να δούμε τι κάναμε. Πραγματικά έχει γίνει άλλο αμάξι με πρακτικά μηδενικό κόστος, ωστόσο έπεται και συνέχεια. Επόμενη μέρα λοιπόν, πάμε να ξεμονώσουμε τον πίσω προφυλακτήρα και να τον τοποθετήσουμε. Τον πίσω προφυλακτήρα τον έβαψα με σπρέι σε αντίθεση με τον μπροστινό που τον έκανα με την ίδια ταινία που χρησιμοποίησα για τη μάσκα. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι εξίσου ικανοποιητικό, με τη διαφορά ότι με την ταινία ήταν πολύ πολύ πιο γρήγορη δουλειά. Βέβαια, ο χρόνος θα μας δείξει ποια από τις δύο επιλογές ήταν καλύτερη. Ο πίσω προφυλακτήρας λοιπόν είναι ήδη πάνω, ήδη η διαφορά είναι αισθητή σε σχέση με τον προφυλακτήρα των
να μην πω καλύτερα, που είχε το αμάξι. Εδώ πέρα να σημειώσουμε ότι στο αυτοκίνητο ο πίσω προφυλακτήρας είχε τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας μπροστινή τραβέρσα πλαστική aftermarket. Τέλος πάντων, διορθώθηκε με γνήσιο προφυλακτήρα, γνήσια μεταλλική τραβέρσα. Οπότε χρειαζόμαστε μια έξτρα πινελιά για το πίσω μέρος, η οποία βρίσκεται εδώ. Έχουμε Hella Magic Colors, δύο σετάκια. Αυτή τη στιγμή θα πάρω το πιο καθαρό, το οποίο από ό,τι βλέπω είναι αυτό. Και πάμε για τοποθέτηση. Ξεκινάμε λοιπόν την πολύ απλή τοποθέτηση, καθότι είναι τρεις βίδες και μια φύση το κάθε φανάρι. Ωστόσο εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή να ελέγξουμε ότι οι φλάτζες που έχουν τα φανάρια από μέσα στο σημείο που εφάπτονται με το αμάξωμα είναι καλές για να μην έχουμε θέματα με νερά. Και πλέον είμαστε έτοιμοι να πάρουμε μια τζούρα Kanguro Eitilas. Πάμε λοιπόν να βάλουμε και την πλαϊνή κόκκινη γραμμή. Μετά από 2-3 πειράματα επέλεξα να τη βάλω πρακτικά στο άνω μέρος από το σιρίτι για να ακολουθεί ταυτόχρονα την μπροστά και την πίσω γραμμή του προφυλακτήρα, αλλά και να μικραίνει λίγο στο μάτι το φαρδί σιρίτι της απλής έκδοσης. Και νομίζω ότι με μηδενικό κόστος πάλι κάτι κάναμε. Τελειώσαμε πρακτικά και με το πλαϊνό κομμάτι, έχουν μπει οι κόκκινες γραμμές, οπότε σειρά έχουν... Ναι, τα κίτρινα φανάρια. Εδώ είναι η μεμβράνη, οπότε πρακτικά είμαστε στη φάση final touch και σε πολύ λίγο θα δούμε το τελικό αποτέλεσμα του εξωτερικού κομματιού. Το οποίο ξαναλέω είναι κάτι πρακτικά προσωρινό, γιατί είμαι σε αναζήτηση είτε body kit Kamei, BBS ή ένα κοστούμι GTI. Θα δούμε τι και πώς, ωστόσο ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Στη συνέχεια πρέπει να κλείσουμε το κομμάτι του εσωτερικού, οπότε υπομονή και προχωράμε σταθερά. Τέλος λοιπόν για σήμερα, πιστεύω ότι πήγαμε λίγο πιο κοντά σε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Το γκολφάκι έχει πάρει τα πάνω του, πιστεύω ότι τώρα έχει αρχίσει να παίρνει χαρακτήρα. Μείνετε συντονισμένοι, συνεχίζουμε με το εσωτερικό κομμάτι, ξύλωμα, τα πάντα, καθαρισμός, μονώσεις, καινούργιες καλωδιώσεις ηχείων και διάφορα ακόμα πραγματάκια τα οποία... Κλασικά και αυτά θα δώσουν τη δική τους πινελιά και θα πάμε ένα βήμα ακόμα πιο κοντά σε κάτι ακόμα πιο όμορφο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.